Νεεμίας. Νεεμίας κεφάλαιο πρώτο. Έργα του Νεεμία, γιου του Χαχαλία. Το μήνα Χισλεύ του 20ου έτους της βασιλείας του Αρταξέρξη, ενώ βρισκόμουν στα Σούσα την πρωτεύουσα, ήρθε από την Ιουδαία ο συμπατριώτης μου Ανανή με μερικούς άντρες. Τους ρώτησα για τους Ιουδαίους που επέζησαν και είχαν επιστρέψει από την Εχμαλωσία, καθώς και για την Ιερουσαλήμ. Εκείνοι μου απάντησαν: όσοι επέζησαν από την Εχμαλωσία και έχουν εγκατασταθεί πάλι στον τόπο τους, βρίσκονται σε μεγάλη δυστυχία και ταπείνωση. Το τείχος της Ιερουσαλήμ είναι ερυπωμένο και οι πύλες της έχουν καταστραφεί από τη φωτιά. Όταν άκουσα αυτά τα λόγια, έπεσα σε βαρύτατο πένθος για μέρες πολλές. Προσευχήθηκα στο Θεό του ουρανού και είπα: «Κύριε Θεέ του ουρανού, μεγάλε και φοβερέ, εσύ τηρείς τη διαθήκη σου και δείχνεις την αγάπη σου σε εκείνους που σε αγαπούν και εφαρμόζουν τις εντολές σου. Στρέψε λοιπόν το βλέμμα σου σε μένα το δούλο σου και άκουσε προσεκτικά την προσευχή μου που μέρα και νύχτα τώρα σου απευθύνω για μας τους Ισραηλίτες, τους δούλους σου, και σου ζητώ συγχώρηση για τις αμαρτίες που έχουμε διαπράξει. Πραγματικά, κι εγώ και οι προγονείς μου αμαρτήσαμε. Ασεβήσαμε εναντίον σου και δεν τηρήσαμε τις εντολές σου, τους νόμους σου και τα προστάγματά σου, αυτά που έδωσες στο Μωυσή το δούλο σου. Θυμήσου όμως, σε παρακαλώ, το λόγο που είπες στο Μωυσή το δούλο σου: αν απιστήσετε, θα σας διασκορπίσω ανάμεσα στα έθνη. Αν όμως μετά επιστρέψετε σε μένα και φροντίσετε να εφαρμόσετε τις εντολές μου, τότε ακόμη κι αν είστε διασκορπισμένοι ως τις άκρες του κόσμου, θα σας ξαναφέρω από εκεί και θα σας συγκεντρώσω στον τόπο που έχω διαλέξει για να με λατρεύουν. Αυτοί εδώ είναι δούλοι σου και λαό σου, που εσύ τους απελευθέρωσες με τη μεγάλη, την ακαταμάχητη δύναμή σου. Σε παρακαλώ, Κύριε, άκουσε την προσευχή τη δική μου και των άλλων δούλων σου, που με χαρά σε τιμούν. Χάρισέ μου τώρα την επιτυχία και κάνε ο βασιλιάς να με αντιμετωπίσει ευνοϊκά». Εκείνη την εποχή εγώ ήμουν ενοχός του βασιλιά. Νεεμίας, κεφάλαιο δεύτερο. Ο Νεεμίας αποστέλλεται στην Ιερουσαλήμ. Το μήνα Νισάν του 20ου έτους της βασιλείας του Αρταξέρξη, μια μέρα που ο βασιλιάς καθόταν στο τραπέζι, πήρα ως συνοχός το κρασί και το πρόσφερα. Ποτέ άλλοτε δεν είχα παρουσιαστεί λυπημένος μπροστά του. Έτσι ο βασιλιάς με ρώτησε: «Φαίνεσαι κακόκεφος, γιατί? Αφού δεν είσαι άρρωστος, άρα σίγουρα κάποια στεναχώρια είναι». Τότε φοβήθηκα πολύ και του απάντησα: «Βασιλιά μου, να ζεις αιώνια, μα πώς να μην είμαι κακόκεφος, αφού η πόλη μου, ο τόπος των τάφων των προγόνων μου είναι ρημωμένη και οι πύλες της κατεστραμμένες από τη φωτιά». Ο βασιλιάς με ρώτησε: «Τι ζητάς λοιπόν?» Τότε εγώ προσευχήθηκα στο Θεό του ουρανού και απάντησα στο βασιλιά: «Αν το βρίσκεις σωστό, βασιλιά, και αν ο δούλος σου έχω κερδίσει την ευνοιά σου, τότε στείλε με στην Ιουδαία, στην πόλη των τάφων των προγόνων μου, να την ξαναχτίσουν». Ο βασιλιάς, έχοντας τη βασίλισσα καθισμένη δίπλα του, με ρώτησε: «Και πόσον καιρό θα διαρκέσει η αποστολή σου, πότε θα γυρίσεις?» Ο βασιλιάς δεχόταν λοιπόν να με αφήσει να φύγω, και εγώ του έδωσα την ημερομηνία της επιστροφής μου. Του είπα ακόμα: «Αν συμφωνείς, βασιλιά μου, ας μου δοθούν επιστολές προς τους κυβερνήτες της επαρχίας δυτικά του Εφράτη, για να μου επιτρέψουν να περάσω από εκεί και να φτάσω στην Ιουδαία. Επίσης μια επιστολή για τον Ασάφ, τον υπεύθυνο του βασιλικού δάσους, ώστε να μου δώσει ξυλία για τις πύλες του φρουρίου του ναού, για το τείχος της πόλης και για το σπίτι όπου θα μείνω». Ο βασιλιάς μου έδωσε ό,τι του ζήτησα, γιατί με προστάτευε το χέρι του Θεού. Ήρθα λοιπόν στους κυβερνήτες της επαρχίας δυτικά του Εφράτη και τους έδωσα τις επιστολές του βασιλιά, ο οποίος είχε στείλει αξιωματικούς του στρατού και υπηκό για να με συνοδέψουν. Βέβαια, ο Σανβαλάτο Χωρονίτης και ο βοηθός του, το Βίας ο Αμμονίτης, πολύ δυσαρεστήθηκαν ότι κάποιος είχε έρθει για να εργαστεί για το καλό των Ισραηλιτών. Ο Νεεμίας προτρέπει το λαό να νοικοδομήσουν τα τείχη. Αφού ήρθα στην Ιερουσαλήμ, έμεινα εκεί τρεις μέρες. Τη νύχτα σηκώθηκα εγώ και μαζί μου μερικοί άντρες, χωρίς να πω σε κανέναν τι είχε βάλει ο Θεός μου στο νου μου να κάνω για την Ιερουσαλήμ. Δεν είχα μαζί μου άλλο υποζύγιο εκτός από εκείνο που μετέφερε εμένα. Μέσα στη νύχτα, βγήκα από την πόλη και περνώντας από την πύλη της Κοιλάδας, κατευθύνθηκα προς την πηγή του Δράκοντα και προς την πύλη της Κοπρίας και εξέταζα τα ερυπωμένα τείχη της Ιερουσαλήμ και τις πύλες της
που είχαν καταστραφεί από τη φωτιά. Πέρασα κοντά από την πύλη της πηγής και από τη δεξαμενή του βασιλιά, αλλά το ζώο μου δεν έβρισκε πια τόπο για να περάσει. Έτσι, πάντα μέσα στη νύχτα ανέβηκα από το χήμαρο των κέδρων, συνεχίζοντας την εξέταση του τείχους. Έπειτα έκανα στροφή και γύρισα πίσω πάλι από την πύλη της κοιλάδας. Οι αξιωματούχοι της πόλης δεν ήξεραν που είχα πάει και τι έκανα. Δεν είχα πει ακόμα τίποτα στους Ιουδαίους, ούτε στους ιερείς, ούτε στους ευγενείς και στους αξιωματούχους, ούτε σε κανέναν άλλον από εκείνους που θα εκτελούσαν το έργο της ανοικοδόμησης. Τώρα όμως τους είπα: «Βλέπετε σε τι δυστυχία βρισκόμαστε. Η Ιερουσαλήμ είναι ρυπωμένη και οι πύλες της έχουν καταστραφεί από τη φωτιά. Εμπρός λοιπόν, ας ξαναχτίσουμε τα τείχη της Ιερουσαλήμ για να πάψουν πια να μας καταφρονούν». Τους διηγήθηκα πως με προστάτευσε ο Θεός μου και τους μετέφερα τα λόγια που μου είχε πει ο βασιλιάς. Τότε εκείνοι απάντησαν: «Εμπρός, ας ξεκινήσουμε το έργο της ανοικοδόμησης». Έτσι πήραν θάρρος και προετοιμάστηκαν για το καλό αυτό έργο. Αλλά ο Σαμβαλά το Χωρονίτης και ο βοηθός του Τοβίας ο Αμονίτης και ο Γησέμ ο Άραβας, όταν άκουσαν τι επρόκειτο να κάνουμε, γέλασαν σε βάρος μας και μας είπαν περιφρονητικά: «Τι πάτε να κάνετε, θα επαναστατήσετε εναντίον του βασιλιά?» Τότε εγώ τους έδωσα αυτή την απάντηση: «Ο Θεός του ουρανού θα κάνει να επιτύχουμε. Εμείς οι δούλοι του θα ξεκινήσουμε την ανοικοδόμηση. Αλλά εσείς δεν θα έχετε πια δικαίωμα κατοχής στην Ιερουσαλήμ, ούτε θα ασκείτε καμιά εξουσία. Και ούτε θα σας θυμάται κανένα στην πόλη». Νεεμίας, κεφάλαιο 3. Οι τομείς που καθορίστηκαν για την επισκευή. Τότε ο αρχιερέας Ελιασίβ ξεκίνησε την ανοικοδόμηση μαζί με τους άλλους ιερείς. Ξανάχτισαν την προβατική πύλη, την καθαγίασαν και τοποθέτησαν τα θυρόφυλά της. Επίσης καθαγίασαν το τείχος ως το πύργο των 100 και ως τον πύργο των Ανεήλ. Πλάι σε αυτούς έχτιζαν οι κάτοικοι της Ιεριχώ. Πλάι σε αυτούς έχτιζε ο Ζακούργιος του Ιμρή. Η συγγένεια του Ασενάα έχτισαν την πύλη των Ιχθείων και τοποθέτησαν τα δοκάρια της, τα θυρόφυλά της, τις κλειδονιές της και τις αμπάρες της. Δίπλα επιδιόρθωνε ο Μερεμόθιος του Ουρία και εγγονός του Ακός. Δίπλα έκανε επισκευές ο Μεσουλάμιος του Βαραχία και εγγονός του Μεσεζαβεήλ. Πλάι το επιδιόρθωνε ο Σαδόκιος του Βάνα. Πιο πέρα από αυτούς έκαναν επισκευές οι Τεκοάτεσαν και οι πρόκριτοι τους αρνούνταν να εκτελέσουν τις εντολές των προϊσταμένων τους. Ο Ιωαδάγιος του Φασεάχ και ο Μεσουλάμιος του Βεσοδία επισκεύασαν την παλαιά πύλη. Τοποθέτησαν τα δοκάρια της και έβαλαν τα θυροφυλά της, τις κλειδονιές και τις αμπάρες της. Παραδίπλα έκανε επισκευές ο Μελαθίας ο Γαβαανίτης και ο Ιαδών ο Μερονοθήτης, επίσης και άλλοι κάτοικοι της Γαβαών και της Μισπά, οι οποίοι ανήκαν στη δικαιοδοσία του κυβερνήτη της επαρχίας δυτικά του Εφράτη. Πιο πέρα επισκεύαζε ο Ουζίηλ, γιος του Αραΐα Χρυσοχώος. Παραδίπλα ο Ανανίας της Συντεχνίας των Αρωματοποιών. Αυτοί αποκατέστησαν το προτύχισμα της Ιερουσαλήμ ως ένα σημείο που το τείχος πλαταίνει. Πιο πέρα έκανε επισκευές ο Ρεφαΐας, γιος του Χούρ, αρχηγός της μεσής περιοχής της Ιερουσαλήμ. Πιο πέρα επισκεύαζε ο Ιδαΐας, γιος του Χαρουμάφ, απέναντι στο σπίτι του. Παραδίπλα επισκεύαζε ο Χατούς, γιος του Χαζαβνία. Ο Μαλκίας, γιος του Χαρίμ και ο Χασούβ, γιος του Φαχάθ Μωάβ, επιδιόρθωναν ένα άλλο τμήμα, ως τον πύργο των Φούρνων. Πιο πέρα έκανε επισκευές ο Σαλούμ, γιος του Αλουχής, αρχηγός της άλλης μισής περιοχής της Ιερουσαλήμ, μαζί με τις θυγατέρες του. Ο Χανούν και οι κάτοικοι της Ζανοάχ επιδιόρθωναν την πύλη της κοιλάδας. Την ξανάχτισαν και τοποθέτησαν τα θυρόφυλά της, τις κλειδονιές και τις αμπάρες της ως την πύλη της Κοπρίας. Ο Μαλκίας, γιος του Ριχάβ και αρχηγός της περιοχής Βεθακαρέμ, μαζί με τους γιους του, επισκεύασε την πύλη της Κοπρίας. Την ξανάχτισε και έβαλε τα θυροφυλά της, τις κλειδονιές και τις αμπάρες της. Την πύλη της πηγής την επιδιόρθωσε ο Σαλούμ, γιος του Κολχοζέ και αρχηγός της περιοχής της Μισπά. Την ξανάχτισε και έβαλε τη στέγη της, τοποθέτησε τα θυρόφυλά της, τις κλειδονιές και τις αμπάρες της. Επίσης επιδιόρθωσε το τείχος της δεξαμενής του Σελά, πλάι στον κήπο του βασιλιά, ως τις σκάλες που κατεβαίνουν από την πόλη Δαβίδ. Πιο πέρα από αυτόν ο Νεεμίας, γιος του Ασβούκ και αρχηγός της μισής περιοχής της Βεθσούρ, επιδιόρθωσε ως απέναντι από τους τάφους του Δαβίδ και των απογόνων του και ως την τεχνητή δεξαμενή της βασιλικής φρουράς. Πλάι σε αυτόν έκαναν επισκευές οι Λεβίτες, ο Ρεχούμ γιος του Βανί και πιο πέρα ο Χασαβίας, αρχηγός της μισής περιοχής της Κεϊλά για την περιοχή του. Πιο πέρα επιδιόρθωναν άλλοι Λεβίτες υπό τον Βαβαΐ, που ήταν γιος του Χεναδάδ και αρχηγός του άλλου μισού της Κεϊλά. Πέρα από αυτόν ο Εζέρ, γιος του Ιησού και αρχηγός της Μισπά, επισκεύαζε ένα άλλο τμήμα στην Ανοφέρη απέναντι από το Πλοποιείο, εκεί που το τείχος στρίβει. Πλάι σε αυτόν ο Βαρούχ,
γιος του Ζαβαΐ, επισκέβαζε ένα άλλο τμήμα από τη γωνία του τείχους ως την πόρτα του σπιτιού του αρχιερέα Ελιασίφ. Παραπέρα ο Μεριμόθ, γιος του Ουρία και εγγονός του Ακός, επιδιόρθωνε ένα άλλο τμήμα από την πόρτα του σπιτιού του Ελιασίφ ως το τέλος του σπιτιού. Πλάι σε αυτόν επισκέβαζαν οι ιερείς που κατοικούσαν στην περιοχή. Πιο πέρα από αυτούς ο Βενιαμίν και ο Χασούβ επιδιόρθωναν το τμήμα απέναντι από το σπίτι τους. Πλάι στο σπίτι του έκανε επισκευές δίπλα σε αυτούς ο Αζαρίας, γιος του Μαασεία και εγγονός του Ανανία. Πιο πέρα από αυτόν ο Βανίγιος του Χεναδάδ επισκεύαζε ένα άλλο τμήμα από το σπίτι του Αζαρία ως τη γωνία του τείχους. Ο Παλάλ, γιος του Ουζαΐ, επιδιόρθωνε το τμήμα της γωνίας και τον πύργο που ορθώνεται από πάνω απέναντι από τα ανάκτορα δίπλα στην αυλή της φρουράς. Πιο πέρα από αυτόν εργαζόταν ο Πεδαΐας, γιος του Φαρός. Οι υπηρέτες του ναού που κατοικούσαν στη συνοικία της Οφίλ επιδιόρθωναν μέχρι τον πύργο που προεξήχε ανατολικά της πύλης των υδάτων. Πιο πέρα οι Τεκοάτες επισκεύαζαν το επόμενο τμήμα απέναντι από τον ψηλό πύργο που προεξήχε ως το τείχος της Οφίλ. Οι ιερείς επισκεύαζαν πάνω από την πύλη των αλόγων, καθένας μπροστά από το σπίτι του. Παραδίπλα από αυτούς ο Σαδόκ, γιος του Ημέρ, επιδιόρθωνε απέναντι από το σπίτι του. Πλάι σε αυτόν επισκεύαζε ο Σεμαΐας, γιος του Σεχανία και φύλακας της Ανατολικής Πύλης. Δίπλα σε αυτόν ο Ανανίας, γιος του Σελεμία και ο Χανούν, έκτος γιος του Σαλάφ, επισκεύαζαν άλλο τμήμα. Παραπέρα ο Μεσουλάμ, γιος του Βαραχία, επισκεύαζε ένα τμήμα απέναντι από το δωμάτιό του. Πιο πέρα από αυτόν ο Μαλχίας ο Χρυσοχώος επιδιόρθωνε ένα τμήμα που έφτανε στο σπίτι των υπηρετών του ναού και των εμπόρων, απέναντι από την πύλη του Μιφκάδ ως το παρατηρητήριο στη γωνία του τείχους. Ανάμεσα στο παρατηρητήριο και στην προβατική πύλη έκαναν επισκευές άλλοι χρυσοχώοι και έμποροι. Αλλά ο Σανβαλάτ, όταν άκουσε ότι εμείς οι Ιουδαίοι ξαναχτίζαμε το τείχος, οργίστηκε και άρχισε να μας περιγελάει. Τα σχέδια των αντιπάλων ματαιώνονται. Δήλωσε λοιπόν ο Σανβαλάτ μπροστά στους συμπατριώτες του και στο στρατό της Σαμάριας. Τι προσπαθούν να κάνουν αυτοί οι ταλέποροι Ιουδαίοι? Λέτε να ολοκληρώσουν το έργο τους και να προσφέρουν κιόλα θυσίες? Θα τελειώσουν άραγε μέσα σε μία μέρα, αλλά μπορούν να ξαναζωντανέψουν τις πέτρες που παίρνουν από τους ορούς των καμένων ερυπείων? Τότε ο Τοβίας ο Αμμονίτης που ήταν κοντά του είπε: Καλά τώρα. Αυτοί ό,τι και να χτίσουν μια λεπούνα ανεβική θα γκρεμίσει το πέτρινο τείχος τους. Αλλά εσύ, Θεέ μας, είπα εγώ, άκουσέ μας τώρα που εκείνοι μας περιγελούν. Στρέψε τον εμπαγμό τους εναντίον τους και κάνε να συρθούν αυτοί εχμάλωτοι, παραδομένοι στην ντροπή. Μη λησμονήσεις την ενοχή τους και μη παραβλέψεις την αμαρτία τους, γιατί πρόσβαλαν εμάς που χτίζουμε το τείχος. Έτσι ολοκληρώσαμε σύντομα την ανοικοδόμηση του τείχους ως το μισό του ύψος του, γιατί ο λαός εργαζόταν με όλη την καρδιά του. Νεεμίας, κεφάλαιο 4. Ο Σανβαλάτ, ο Τοβίας, οι Άραβες, οι Αμμονίτες και οι κάτοικοι της Ασδόδ, όταν άκουσαν ότι η επισκευή των τειχών της Ιερουσαλήμ προχωρούσε και ότι τα ρήγματα άρχισαν να κλείνουν αγανάκτησαν. Έτσι συνωμότησαν να έρθουν όλοι μαζί και να πολεμήσουν εναντίον της Ιερουσαλήμ και να μας φέρουν αναστάτωση. Τότε εμείς προσευχηθήκαμε στο Θεό μας και τοποθετήσαμε φρουρά για να μας προστατεύει από αυτούς μέρα και νύχτα. Ωστόσο ο λαός του Ιούδα τραγουδούσε: Σιγά σιγά η δύναμη των εργατών μας φεύγει και είναι μεγάλος από τα γκρεμίσματα ο σωρός. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ ξανά να χτίσουμε το τείχος όπως ήταν παλιά. Οι εχθροί μας εξάλλου σκέφτονται να μας ριχτούν ευνηδιαστικά, χωρίς εμείς να τους αντιληφθούμε και να μας σκοτώσουν για να μας αποστρέψουν από το έργο μας. Οι Ιουδαίοι που κατοικούσαν κοντά στους εχθρούς μας ήρθαν τουλάχιστον 10 φορές και μας ειδοποίησαν. Από όλα τα μέρη όπου αυτοί κατοικούν θα έρθουν εναντίον μας. Τότε, στα χαμηλά μέρη του χώρου πίσω από το τείχος, στα σημεία που δεν είχε ακόμα τελειώσει η ανοικοδόμηση, τοποθέτησα το λαό κατά συγγένειες οπλισμένους με ξύφη, δόρατα και τόξα. Και επειδή έβλεπα την αγωνία τους, σηκώθηκα και είπα στους προκρήτους, στους αξιωματούχους και στον υπόλοιπο λαό: Μην τους φοβάστε αυτούς. Θυμηθείτε τον Κύριο, το μεγάλο και φοβερό, και πολεμήστε για τους συμπατριώτες σας, τους γιους σας, τις κόρες σας, τις γυναίκες σας και τα σπίτια σας. Η ανοικοδόμηση των τειχών με την προστασία των όπλων. Οι εχθροί μας έμαθαν ότι είμαστε πληροφορημένοι και ότι ο Θεός είχε ματαιώσει στα σχέδιά τους. Τότε όλοι μας επιστρέψαμε στο τείχος, ο καθένας στην εργασία του. Από τότε η μισή από τους ανθρώπους μας εργάζονταν στο έργο και οι άλλοι μισοί κρατούσαν τις λόγχες, τις ασπίδες, τα τόξα και τους θώρακες. Οι αρχηγοί είχαν τη γενική εποπτεία σε όλο το λαό της Ιουδαίας που έχτιζαν το τείχος.
Οι αχθοφόροι εργάζονταν με το ένα χέρι ενώ με το άλλο κρατούσαν το ακοντιό τους. Καθένας από τους χτίστες δούλευε έχοντας το ξύφος του ζωσμένο στη μέση του. Ο σαλπικτής ήταν πλάι μου, έτοιμος να σαλπίσει. Τότε είπα στους πρόκριτους, στους αξιωματούχους και στον υπόλοιπο λαό: «Το έργο είναι μεγάλο και εκτεταμένο και εμείς είμαστε διασκορπισμένοι στο τείχος, ο ένας μακριά από τον άλλον. Όπου και να βρίσκεστε, όταν ακούσετε τη σάλπιγγα, συγκεντρωθείτε γύρω μας. Και ο Θεός μας θα πολεμήσει για μας». Έτσι συνεχίσαμε την εργασία, ενώ οι μισοί κρατούσαν τις ασπίδες από τα χαράματα, ώσπου να φανούν τα αστέρια. Πρόσταξα ακόμα το λαό εκείνη την περίοδο, όλοι οι επικεφαλείς με τους βοηθούς τους να διανυχτερεύουν μέσα στην Ιερουσαλήμ, ώστε τη νύχτα να φυλάνε την πόλη, ενώ την ημέρα θα εργάζονταν. Έτσι, ούτε εγώ, ούτε οι συντροφοί μου, ούτε οι υπηρέτες μου, ούτε οι άντρες φρουράς μου δεν βγάζαμε ποτέ τα ρούχα μας. Και καθένας μας κρατούσε τα όπλα στο χέρι του. Νεεμίας, κεφάλαιο 5. Απαλλαγή από τα χρέη. Ανάμεσα στο λαό άρχισε να δημιουργείται μεγάλη δυσαρέσκεια. Άντρες και γυναίκες συνάχθηκαν και παραπονιούνταν ενάντια σε ορισμένους συμπατριώτες τους Ιουδαίους. «Τα παιδιά μας και εμείς είμαστε πολυάριθμοι και χρειαζόμαστε στάρι να φάμε για να μην πεθάνουμε». Άλλοι έλεγαν: «Έχουμε βάλει υποθήκη τα χωράφια μας, τα μπέλια μας και τα σπίτια μας για να προμηθευτούμε στάρι και να μην πεινάσουμε». Τέλος άλλοι έλεγαν: «Και εμείς έχουμε δανειστεί χρήματα για να πληρώσουμε το φόρο του βασιλιά και βάλαμε υποθήκη τα χωράφια μας και τα μπέλια μας. Ίδιο έθνος είμαστε με τους συμπατριώτες μας. Τα παιδιά μας αξίζουν το ίδιο με τα δικά τους τα παιδιά. Κι όμως εμείς υποχρεωνόμαστε να στείλουμε τα παιδιά μας δούλους. Μερικές μάλιστα από τις κόρες μας έχουν ήδη γίνει δούλες. Και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, αφού τα χωράφια μας και τα μπέλια μας ανήκουν σε άλλους». Όταν άκουσα αυτά τα λόγια και τα παράπονά τους, οργίστηκα πάρα πολύ. Εξέτασα προσεκτικά την υπόθεση και αποφάσισα να επιπλήξω τους προύχοντες και τους αξιωματούχους που δάνειζαν με τόκο τους συμπατριώτες τους. Κάλεσα λοιπόν μεγάλη δημόσια συγκέντρωση εναντίον τους και τους είπα: «Εμείς, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, εξαγοράσαμε τους συμπατριώτες μας τους Ιουδαίους που είχαν πουληθεί δούλοι στα έθνη. Και έρχεστε τώρα εσείς και ξαναγκάζετε τους συμπατριώτες σας να πουληθούν σε εσάς και το κάνετε αυτό σε ανθρώπους του λαού μας». Αυτοί σώπαιναν, γιατί δεν είχαν τι να απαντήσουν. Τότε πρόσθεσα: «Αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Πρέπει να ζείτε με φόβο Θεού αν θέλετε να αποφύγετε τον εμπεγμό από τα εχθρικά μας έθνη. Εγώ και οι συγγενείς μου και οι συνεργάτες μου έχουμε δανείσει χρήματα και σιτάρι σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά θα παραιτηθούμε από αυτή μας την απέτηση. Επιστρέψτε τους και εσείς αμέσως τα χωράφια τους, τα αμπέλια τους, τα λιοστάσια τους και τα σπίτια τους, και παραιτηθείτε από τα χρήματα, το σιτάρι, το κρασί και το λάδι που τους ζητάτε». Εκείνοι απάντησαν: «Θα τους επιστρέψουμε ό,τι τους έχουμε πάρει και δεν θα ζητήσουμε πια τίποτα από αυτούς. Θα κάνουμε όπως ακριβώς το είπες». Κάλεσα λοιπόν τους ιερείς και όρκησα τους αξιωματούχους ότι θα κάνουν ό,τι υποσχέθηκαν. Μετά τίναξα τη ζώνη μου και είπα: «Έτσι να ξετινάξει ο Θεός το σπίτι του και τα υπάρχοντά του από καθέναν που δεν θα τηρήσει αυτή την υπόσχεση. Έτσι να ξετιναχτεί και ο ίδιος και να πτωχεύσει». Κι όλος ο λαός είπε: «Αμήν» και δόξασαν το Θεό. Κι όλοι τους στήρισαν την υπόσχεσή τους. Επίσης, από την ημέρα που διορίστηκα κυβερνήτης στην Ιουδαία, εγώ και οι συγγενείς μου δεν κάναμε χρήση της επιχορήγησης που μπορούσα να έχω ως κυβερνήτης. Αυτό διήρκησε 12 χρόνια, δηλαδή από το 20ο στο 32ο έτος της βασιλείας του Αρταξέρξη. Οι προηγούμενοι από μένα κυβερνήτες επιβάρυναν το λαό και έπαιρναν από αυτόν κάθε μέρα 40 ασημένιους σύκλους για τροφή και γρασί. Επίσης οι άνθρωποι τους τυραννούσαν το λαό. Εγώ όμως δεν φέρθηκα έτσι, γιατί φοβόμουν το Θεό. Αντίθετα, εργάστηκα προσωπικά με επιμονή στο έργο της ανοικοδόμησης του τείχους και δεν αγόρασα χωράφια. Και όλοι οι συνεργάτες μου συμμετείχαν στην εργασία του τείχους. Στο τραπέζι μου κάθονταν 150 άντρες, Ιουδαίοι και αξιωματούχοι, χώρια εκείνοι που μας έρχονταν από τα γύρω έθνη. Το φαγητό που ετοιμαζόταν κάθε μέρα ήταν ένα μοσχάρι, 6 εκλεκτά πρόβατα και διάφορα πουλερικά. Επίσης, κάθε 10 μέρες μου δίνονταν άφθονο κρασί κάθε είδους, όλα με δικά μου έξοδα. Κι όμως, ποτέ δεν ζήτησα την τροφή που δικαιούμαι ως κυβερνήτης, γιατί ο λαός αυτός δούλευε πάρα πολύ σκληρά. Θυμήσου, Θεέ μου, όλα όσα έχω κάνει για αυτόν τον λαό και δείξε μου την ευνοιά σου. Νεεμίας, κεφάλαιο 6.
συνωμοσία των αντιπάλων του Νεεμία. Ο Σανβαλάτ, ο Τοβίας, ο Άραβας Γισέμ και οι άλλοι εχθροί μας πληροφορήθηκαν ότι εγώ ξανάχτισα το τείχος και δεν υπήρχε ρήγμα σε αυτό, αν και ως τότε δεν είχαν ακόμη τοποθετηθεί οι θύρες των πυλών. Τότε ο Σανβαλάτ και ο Γισέμ μου έστειλαν μήνυμα και με προσκαλούσαν να συναντηθούμε σε ένα χωριό της πεδιάδας Ονό. Αυτοί όμως σχεδίαζαν να μου κάνουν κακό. Γι' αυτό και εγώ τους έστειλα την ακόλουθη απάντηση. Έχω ακόμα πολλή δουλειά να κάνω και δεν μπορώ να έρθω. Αν την αφήσω για να έρθω σε εσάς, η εργασία της ανοικοδόμησης θα σταματήσει. Το ίδιο μήνυμα μου το έστειλαν 4 φορές και κάθε φορά τους έδινα την ίδια απάντηση. Τότε ο Σανβαλάτ μου ξανάστειλε για 5η φορά το μήνυμα με κάποιον συνεργάτη του, ο οποίος κρατούσε ένα ανοιχτό γράμμα στο χέρι του. Το γράμμα έλεγε: «Έχει ακουστεί στα γύρω έθνη, και ο Γισέμ το βεβαιώνει, ότι εσύ και οι Ιουδαίοι σκέφτεστε να κάνετε επανάσταση και γι' αυτό ξαναχτίζετε το τείχος. Σύμφωνα μάλιστα με αυτές τις πληροφορίες, εσύ θα γίνεις βασιλιάς τους. Επίσης, έχεις βάλει προφήτες να διακηρύττουν για σένα στην Ιερουσαλήμ ότι υπάρχει ήδη βασιλιάς στην Ιουδαία. Τώρα λοιπόν, αφού όλα αυτά θα τα πληροφορηθεί ο βασιλιάς, έλα να σκεφτούμε μαζί την όλη κατάσταση». Εγώ όμως το απάντησα: «Τίποτε από όσα λες δεν έχει συμβεί. Είναι όλα κατασκευάσματα της φαντασίας σου. Εκείνοι ήθελαν να μας φοβήσουν, ελπίζοντας ότι θα σταματήσουμε την εργασία και δεν θα ολοκληρωνόταν η ανοικοδόμηση. Και προσευχόμουν: τώρα όμως, δώσε μου δύναμη, Θεέ μου». Έπειτα πήγα στο σπίτι του προφήτη Σεμαΐα, ο οποίος ήταν γιος του Δελαΐα και εγγονός του Μεταβεήλ, γιατί αυτός εμποδιζόταν να έρθει σε μένα. «Έλα», μου είπε, «να κρυφτούμε οι δυο μας στο ναό του Θεού στο βάθος του Αγιαστηρίου. Να κλείσουμε και όλα τις θύρες του ναού, γιατί αυτοί θα έρθουν τη νύχτα να σε σκοτώσουν». Εγώ όμως απάντησα: «Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος σαν και εμένα να δραπετεύσει? Ποιος άνθρωπος του δικού μου επιπέδου θα κατέφευγε ποτέ στο ναό για να σώσει τη ζωή του? Δεν έρχομαι». Είχα καταλάβει ότι δεν τον είχε στείλει ο Θεός, αλλά η προφητεία εκείνη ήταν εναντίον μου, γιατί ο Τοβίας και ο Σανβαλάτ τον είχαν πληρώσει να την πει. Είχε πληρωθεί για να με φοβήσει, ώστε να κάνω κάποια ενέργεια και να αμαρτήσω. Ύστερα θα αποκτούσα κακό όνομα και εκείνοι θα μπορούσαν να με δυσφημίσουν. «Θεέ μου», προσευχήθηκα, «να θυμάσαι πάντα τις πράξεις αυτές του Τοβία και του Σανβαλάτ, την προφήτησα Νοαδία και τους υπόλοιπους προφήτες που προσπάθησαν να με τρομοκρατήσουν». Η αποπεράτωση του τείχους. Την 25η μέρα του μήνα Ελούλ συμπληρώθηκε το τείχος σε διάστημα 52 ημερών. Όταν το πληροφορήθηκαν οι εχθροί μας και το είδαν τα γύρω μας έθνη, κατέπεσε πολύ το ηθικό τους, γιατί αναγνώρισαν ότι όλη αυτή η εργασία είχε γίνει με τη βοήθεια του Θεού μας. Εκείνη την εποχή υπήρχε έντονη ανταλλαγή αλληλογραφίας ανάμεσα στους προκρήτους της Ιουδαίας και στον Τοβία. Πράγματι, στην Ιουδαία πολλοί του είχαν ορκιστεί αφοσίωση, γιατί αυτός ήταν γαμπρός του Σεχανία, γιο του Αράχ. Εξάλλου, ο γιος του Ιωχανάν είχε πάρει γυναίκα του την κόρη του Μεσουλάμ, γιο του Βαραχία. Μιλούσαν γι' αυτόν επενετικά μπροστά μου και παράλληλα μετέφεραν σε αυτόν τα λόγια μου. Και ο ίδιος ο Τοβίας μου έστειλε επιστολές για να με εκφοβήσει. Νεεμίας, κεφάλαιο 7. Ο Νεεμίας τοποθετεί φρουρές στην Ιερουσαλήμ. Όταν αποπερατώθηκε το τείχος και τοποθετήθηκαν τα θυρόφυλλα, διόρισε τους θυρωρούς, τους ψάλτες και τους λεβίτες στα καθήκοντά τους. Ανέθεσε τη διοίκηση της Ιερουσαλήμ στον αδελφό μου τον Ανανία, καθώς και στον Ανανία το στρατιωτικό διοικητή του φρουρίου. Άνθρωπο έμπιστο, που σεβόταν το Θεό περισσότερο από ό,τι πολλοί άλλοι, τους είπα: «Δεν θα ανοίγετε τις πύλες της Ιερουσαλήμ πριν ζεστάνει ο ήλιος. Και θα τις κλείνετε και θα τις ασφαλίζετε καλά το βράδυ, πριν ο λαός πάει για ύπνο. Θα τοποθετήσετε φρουρούς από τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, άλλους σε σκοπιές και άλλους σε περιπολίες, σε όλη την περιοχή γύρω από τα σπίτια τους». Κατάλογος των εχμαλώτων που επέστρεψαν από την εχμαλωσία. Η πόλη της Ιερουσαλήμ ήταν τότε ευρύχωρη και εκτεταμένη. Οι κάτοικοι της ήταν λιγοστοί και δεν είχαν χτιστεί ακόμη πολλά σπίτια. Εκείνη την εποχή ο Θεός μου έβαλε την ιδέα να συγκεντρώσω τους προκρήτους, τους αξιωματούχους και τον υπόλοιπο λαό, για να κάνω απογραφή του λαού.
Βρήκα λοιπόν τους γενεαλογικούς καταλόγους εκείνων που είχαν έρθει πρώτοι από την Αιχμαλωσία και εκεί ήταν καταχωρημένα τα εξής. Οι παρακάτω είναι οι πολίτες της επαρχίας της Ιουδαίας που γύρισαν από την Αιχμαλωσία, αυτοί που ο Ναβουχοδονόσορ, βασιλιάς της Βαβυλώνας, τους είχε πάρει αιχμαλό τους. Όλοι αυτοί επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία, καθένα στην πόλη του. Στην πορεία της επιστροφής, αρχηγοί τους ήταν οι Ζωροβάβελ, Ιησού, Νεεμίας, Αζαρίας, Ρααμίας, Ναχαμανί, Μαρδοχέος, Βιλσάν, Μισπερέθ, Βιγβαΐ, Νεχούμ και Βάνα. Ακολουθεί κατάλογος κατά συγγένειες με τον αριθμό των αντρών του λαού του Ισραήλ που επέστρεψαν από την Αιχμαλωσία. Η συγγένεια του Φαρός, 2.172 άντρες. Του Σεφατία, 372. Του Αράχ, 652. Του Φαχάθ Μωάβ, δηλαδή η απόγονη του Ιησού και του Μωάβ, 2.818. Του Ελάμ, 1.254. Του Ζατού, 845. Του Ζακάη, 760. Του Βινούι, 648. Του Βεβάη, 628. Του Ασγάδ, 2.322. Του Αδονικά, 667. Του Βιγβάη, 2.067. Του Αδίν, 655. Του Ατέρ, δηλαδή του Εζεκή, 98. Του Χασούμ, 328. Του Βεσάη, 324. Του Χαρίφ, 112. Και του Γαβαών, 95. Πίνακας κατά πόλεις τις οποίες είχαν ζήσει πρόγονοι εκείνων που επέστρεψαν. Από τη Βιθλέμ και την Ετοφά, 188 άντρες. Από την Αναθώθ, 128. Από την Βέθας Μαβέθ, 42. Από την Κυριάθ Ιαρήμ, την Κεφυρά και τη Βερόθ, 743. Από τη Ραμά και τη Γιαβά, 621. Από τη Μιχμάς, 122. Από τη Βεθήλ και τη Γη, 123. Από μια άλλη πόλη, Νεβό, 52. Η απόγονη ενός άλλου Ελάμ, 1254. Η απόγονη του Χαρίμ, 320. Από την Ιεριχώ, 345. Από τη Λόδη, τη Χαδίδ και την Ονό, 721. Και από τη Σενά, 3930. Ακολουθεί πίνακας των ιερατικών συγγενειών που επέστρεψαν από την Αιχμαλωσία. Η συγγένεια του Ιεδαΐ, απόγονη του Ιησού, 973 άντρες, του Ημίρ, 1052, του Πασχούρ, 1247 και του Χαρίμ, 1017. Οι συγγένειες των Λεβιτών που επέστρεψαν ήταν του Ιησού και του Καδμίλ, απόγονη του Οδεβά, 74 άντρες. Την ομάδα των Ψαλτών την αποτελούσαν οι απόγονοι του Ασάφ, 148 άντρες. Οι συγγένειες των Θυρωρών ήταν του Σαλούμ, του Ατέρ, του Ταλμούν, του Ακούφ, του Χατιτά και του Σοβαΐ, 138. Οι συγγένειες των υπηρετών του ναού ήταν του Σιχά, του Χασουφά, του Ταβαόθ, του Κερός, του Σιά, του Φαδόν, του Λεβανά, του Χαγαβά, του Σαλμαΐ, του Χαναν, του Γιδίλ, του Γαχάρ, του Ρεαΐα, του Ρεσίν, του Νεκοδά, του Γαζάμ, του Ουζά, του Φασεάχ, του Βεσαΐ, του Μεουνίμ, του Νεφουσίμ, του Βακβούκ, του Χακουφά, του Χαρχόρ, του Βασλούθ, του Μεχιδά, του Χαρσά, του Βαρκός, του Σίσερα, του Θάμαχ, του Νεσιάχ και του Χατιφά. Οι συγγένειες των δούλων του Σολομώντα ήταν του Σοταΐ, του Σοφέρεθ, του Φερουδά, του Ιαλά, του Δαρκών, του Γιδίλ, του Σεφατία, του Χατήλ, του Φουχερέθ Σεβαΐμ, του Αμών, όλοι μαζί οι απόγονοι των υπηρετών του ναού και των δούλων του Σολομώντα. Ήταν 392. Από τις πόλεις Τελμελάχ, Τελχαρσά, Χερούφ, Αδών και Ημέρ επέστρεψαν οι ιερατικές συγγένειες, οι οποίες όμως δεν μπόρεσαν να φέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τις οικογένειες των προγόνων τους, ώστε να αποδείξουν ότι κατάγονταν από Ισραηλίτες. Αυτοί ήταν απόγονοι του Δελαΐα, του Τοβία και του Νεκοδά, σύνολο 642 άντρες. Το ίδιο συνέβη με ορισμένους άλλους απογόνους ιερέων, του Χαβαϊά, του Ακός, του Βαρζιλαΐ, ο οποίος ονομαζόταν έτσι, γιατί είχε πάρει γυναίκα του μία από τις κόρες του Γαλαδί, τη Βαρζιλαΐ. Όλοι αυτοί αναζήτησαν την εγγραφή τους στους γενεαλογικούς καταλόγους των προγόνων τους, αλλά δεν βρέθηκαν εκεί. Έτσι αποκλείστηκαν από την Ιερουσύνη. Ο ίδιος ο κυβερνήτης Τυρσαθά τους απαγόρευσε να τρώνε από τις αγιώτατες προσφορές, ωστότου ένας ιερέας συμβουλευτεί τα Ουρίμ και τα Θουμίμ. Όλη η σύναξη μαζί έφτανε τους 42.360 άντρες, εκτός από τους δούλους, τους άντρες και γυναίκες που έφταναν τις 7.337 άτομα. Επίσης υπήρχαν 245 ψάλτες και ψάλτριες. Μαζί τους είχαν 435 καμήλες και 6.720 γαϊδούρια. Μερικοί αρχηγοί οικογενειών έκαναν προαιρετικές εισφορές για το έργο της ανοικοδόμησης. Ο κυβερνήτης έδωσε στο θησαυροφυλάκιο 1.000 χρυσούς δαρικούς, 50 κύπελα και 530 ιερατικές στολές. Και άλλοι από τους αρχηγούς των οικογενειών έδωσαν στο θησαυροφυλάκιο για το έργο 20.000 χρυσούς δαρικούς και 2.200 ασημένιες μνές. Ο υπόλοιπος λαός έδωσε 20.000 χρυσούς δαρικούς, 2.000 ασημένιες μνές και 67 ιερατικές στολές. Οι ιερείς, οι Λεβίτες, οι Θυρωροί, οι Ψάλτες και μερικοί από το λαό, όπως οι υπηρέτες του ναού και όλοι οι υπόλοιποι Ισραηλίτες, εγκαταστάθηκαν στις πόλεις τους. Όταν έφτασε ο 7ος μήνας του χρόνου, όλοι οι Ισραηλίτες είχαν πια εγκατασταθεί στις πόλεις τους.
Νεεμίας κεφάλαιο 8. Ο Έσδρας διαβάζει τον νόμο στο λαό. Την πρώτη μέρα του 7ου μήνα συγκεντρώθηκε όλος ο λαός με κοινή απόφαση στην πλατεία που βρισκόταν μπροστά στην πύλη των υδάτων. Εκεί ζήτησαν από τον Έσδρα, τον ιερέα και γνώστη του νόμου, να φέρει στη συγκέντρωση το βιβλίο του νόμου που ο Κύριος τον είχε δώσει στους Ισραηλίτες μέσω του Μωυσή. Πράγματι, ο Έσδρας τον έφερε μπροστά στη συγκέντρωση που αποτελείται από άντρες, γυναίκες και παιδιά, άτομα που μπορούσαν να καταλάβουν αυτά που άκουγαν. Και από τότε που ανέτειλε ο ήλιος μέχρι το μεσημέρι, ο Έσδρας τους διάβασε από το βιβλίο του νόμου, και όλος ο λαός άκουγε προσεκτικά. Ο Έσδρας στεκόταν πάνω σε μια ξύλινη εξέτρα που είχε κατασκευαστεί για την περίσταση. Κοντά του από τα δεξιά στέκονταν οι Ματαθίας, Σεμαΐας, Ανανίας, Ουρίας, Χελκίας και Μαασεΐας. Στα αριστερά του στέκονταν οι Πεδαΐας, Μισαήλ, Μαλκίας, Χασούμ, Χασβαδανάς, Ζαχαρίας και Μεσουλάμ. Έτσι όπως στεκόταν ο Έσδρας ψηλότερα από όλο το λαό, άνοιξε το βιβλίο μπροστά τους και όταν το άνοιξε σηκώθηκαν όλοι όρθιοι. Τότε ο Έσδρας δόξασε τον Κύριο, τον Μεγάλο Θεό, και όλος ο λαός απάντησε «Αμήν, αμήν», υψώνοντας τα χέρια. Ύστερα έσκυψαν τα κεφάλια τους και προσκύνησαν τον Κύριο με το πρόσωπο στη γη. Μετά σηκώθηκαν και οι Λεβίτες Ιησούς, Βανί, Σερεβίας, Ιαμίν, Ακούβ, Σαβεθάι, Οδίας, Μαασεΐας, Κελιτά, Αζαρίας, Ιωζαβάδ, Ανανίας και Πελαΐας, τους εξηγούσαν τον νόμο. Κανένας δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Τους έκαναν προφορική μετάφραση του νόμου του Θεού και τους τον εξηγούσαν για να καταλάβει όλος ο λαός τι τους διάβαζαν. Ο κυβερνήτης Νεεμίας και ο Έσδρας, ιερέας και γνώστης του νόμου, καθώς και οι Λεβίτες που εξηγούσαν το κείμενο, είπαν στο λαό: «Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στον Κύριο το Θεό σας. Δεν είναι ώρα τώρα για κλάματα και πένθη, γιατί όλος ο λαός έκλαιγε ακούγοντας να διαβάζεται ο νόμος». Ο Νεεμίας είπε ακόμα: «Πηγαίνετε στα σπίτια σας, φάτε από τα πιο έκλεκτα φαγητά, πιείτε γλυκό κρασί και στείλτε μερίδες όποιον δεν έχει τίποτα να ετοιμάσει. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριό μας. Και μη στεναχωριέστε, γιατί η χαρά που δίνει ο Κύριος είναι η δύναμή σας». Το ίδιο και οι Λεβίτες καθησύχαζαν το λαό λέγοντας: «Ηρεμήστε και μη στεναχωριέστε. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριο». Έτσι όλος ο λαός έφυγε και πήγαν σπίτια τους να φάνε και να πιούν. Έστειλαν και μερίδες φαγητού σε εκείνους που δεν είχαν να ετοιμάσουν τίποτα. Και πανηγύρισαν τη μεγάλη γιορτή, γιατί είχαν καταλάβει τα λόγια που τους εξήγησαν. Ο λαός γιορτάζει τη σκηνοπηγία. Την επόμενη μέρα, οι αρχηγοί των συγγενειών του λαού, οι ιερείς και οι Λεβίτες, πήγαν και συνάντησαν τον Έσδρα, τον γνώστη του νόμου, για να μάθουν καλύτερα τι διδάσκει ο νόμος. Βρήκαν λοιπόν γραμμένο στον νόμο που ο Κύριος είχε δώσει με τον Μωυσή μια διάταξη που έλεγε ότι οι Ισραηλίτες πρέπει να μείνουν προσωρινά σε σκηνές για να γιορτάσουν τη γιορτή της σκηνοπηγίας τον 7ο μήνα. Αμέσως τότε έστειλαν διακήρυση και προσκαλούσαν όλες τις πόλεις τους και την Ιερουσαλήμ. «Βγείτε στα βουνά», τους έλεγαν, «και φέρτε κλαδιά ελιάς, κλαδιά από κυπαρίσια, από μυρσίνες, από φοινικές και από δέντρα πυκνόφυλλα, για να κατασκευάσετε σκηνές όπως είναι γραμμένο». Βγήκαν λοιπόν όλοι και έφεραν κλαδιά και κατασκεύασαν καθένα στη σκηνή του, στις αυλές και στις ταράτσες, στις αυλές του ναού του Θεού, στην πλατεία της πύλης των υδάτων και στην πλατεία της πύλης του Εφραήμ. Όλη η κοινότητα, όλοι εκείνοι που είχαν επιστρέψει από την αιχμαλωσία, κατασκεύασαν σκηνές και έμειναν μέσα σε αυτές. Η χαρά τους ήταν πολύ μεγάλη, γιατί από τον καιρό του Ιησού γιου του Ναβί μέχρι εκείνη την ημέρα, οι Ισραηλίτες δεν είχαν γιορτάσει τη σκηνοπηγία. Διάβαζαν από το βιβλίο του νόμου του Θεού κάθε μέρα, από την πρώτη ως την τελευταία της γιορτής, η οποία διήρκε σε 7 μέρες. Την 8η μέρα έγινε επίσημη συνάθρηση, σύμφωνα με την εντολή. Νεεμίας κεφάλαιο 9. Ο λαός ομολογεί τα αμαρτήματά του. Την 24η μέρα του ίδιου μήνα οι Ισραηλίτες άρχισαν νηστεία. Φορούσαν πένθυμα ρούχα και έριχναν χώμα στο κεφάλι τους. Αυτοί είχαν χωριστεί από όλους τους μη Ιουδαίους που υπήρχαν στην περιοχή τους και είχαν συγκεντρωθεί για να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τις δικές τους και των προγόνων τους. Επί τρεις ώρες στέκονταν όρθιοι στις θέσεις τους και άκουγαν την ανάγνωση από το βιβλίο του νόμου του Κυρίου του Θεού τους. Και για άλλες τρεις ώρες έμεναν γονατιστοί ενώπιον του Κυρίου του Θεού τους για να τους ζητήσουν συγχώρηση. Στο βήμα των Λεβιτών στάθηκαν ο Ιησούς, ο Βανί, ο Καδμιήλ, ο Σεβανίας, ο Βουνί, ο Σερεβίας, ο Βανί και ο Χενανί,
και ζήτησαν με δυνατή φωνή τη βοήθεια του Κυρίου του Θεού τους. Έπειτα οι Λεβίτες Ιησούς, Καδμίλ, Βανί, Χασαβνίας, Σερεβίας, Οδίας, Σεβανίας και Πεθαχίας είπαν: «Σηκωθείτε και δοξολογήστε τον Κύριο το Θεό σας ασταμάτητα. Ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά σου, Κύριε, αν και οποιαδήποτε ανθρώπινη ευλογία και έπαινος είναι φτωχά για σένα». Μετά όλος ο λαός προσευχήθηκε. «Εσύ είσαι ο μόνος Κύριος. Εσύ έκανες τον απέραντο ουρανό και όλα τα αστέρια του, τη γη και ό,τι είναι πάνω της, τις θάλασσες και ό,τι βρίσκεται σε αυτές. Και εσύ δίνεις τα πάντα τη ζωή. Τα αστέρια του ουρανού εσένα προσκυνούν. Εσύ είσαι ο Κύριος, ο Θεός που διάλεξες τον Άβραμ και από την ούρτη πόλη των Χαλδαίων τον έβγαλες και όνομα του δώσες Αβραάμ. Και όταν διαπίστωσες πως σου ήταν πιστός, διαθήκη σύναψες μαζί του για να του δώσεις τη χώρα των Χαναναίων, των Χεταίων, των Αμοραίων, των Φερεζαίων, των Ιεβουσαίων και των Γεργεσαίων, για να ζήσουν οι απογονοί του εκεί. Και τήρησες τους λόγους σου, γιατί είσαι δίκαιος εσύ. Είδες τη θλίψη των προγόνων μας στην Αίγυπτο και άκουσες την κραυγή τους στη θάλασσα την Ερυθρά. Πράγματα θαυμαστά έκανες και σημεία ενάντια στο Φαραώ και σε όλους τους ανθρώπους του, ενάντια σε όλον το λαό της χώρας του, γιατί ξέρεις εσύ πως είχαν αλαζονικά στους προγόνους μας φερθεί. Έτσι έγινε το όνομά σου ξακουστό και τέτοιο είναι μέχρι σήμερα. Εσύ τους άνοιξες τη θάλασσα μπροστά τους και πέρασαν μέσα από αυτή σαν να ήταν στεριά. Και εκείνους που τους καταδίωκαν, τους έριξε σαν πέτρα μέσα στα βαθιά τα ορμητικά νερά. Με στήλη νεφέλη στη μέρα τους οδηγούσες και με στήλη φωτιάς τους φώτιζες το δρόμο μες τη νύχτα. Κατέβηκες από τον ουρανό στο Ροσινά και μίλησες μαζί τους. Τους έδωσες σωστά προστάγματα και διδαχές αληθινές και τέλειους νόμους και εντολές. Τους έμαθες με το Μωυσή το δούλο σου, το Άγιό σου το Σάββατο και όλες τις άλλες εντολές, τους θεσμούς και τον νόμο. Ψωμί τους έδωσες από τον ουρανό για να χορτάσουν την πείνα τους και από το βράχο έβγαλες νερό να ξεδιψάσουν. Τους έστειλες να πάνε να κατακτήσουν τη χώρα που τους είχες τάξει να τους δώσεις. Οι πρόγονοί μας όμως φέρθηκαν με αλαζονία και σκληρότητα. Δεν θέλησαν τις εντολές σου να τηρήσουν. Αρνήθηκαν να υπακούσουν και λησμόνησαν τα θαυμαστά σου έργα, αυτά που έκανες εσύ ανάμεσά τους. Επαναστατημένοι αποφάσισαν στην Αίγυπτο και στη δουλεία τους να επιστρέψουν. Εσύ ωστόσο, είσαι Θεός που συγχωρείς, σπλαχνίζεσαι, δείχνεις υπομονή, είσαι γεμάτος απεριόριστη αγάπη και δεν τους εγκατέλειψες. Χιτόμος χάρη κατασκεύασαν για να το προσκυνάνε και είπαν: «Αυτός είναι ο Θεός μας που από την Αίγυπτο μας έβγαλε». Τόση έδειξαν ασέβεια μεγάλη. Μα εσύ, από την πολύτινη ευσπλαχνία σου και τότε ακόμα, στην έρημο δεν τους εγκατέλειψες. Στήλη νεφέλης, τους οδηγεί στο δρόμο τους τη μέρα και από κοντά τους δεν απομακρύνεται. Το ίδιο και η στήλη της φωτιάς που φώτιζε το δρόμο τους τη νύχτα. Το πνεύμα σου τους έδωσε στο αγαθό για να τους συμβουλεύει. Το μάνα δεν τους στέρισες να τρώνε. Στη δίψα τους τους έδωσες νερό. 40 χρόνια μες στην έρημο τους φρόντισες. Τίποτα δεν στερήθηκαν. Τα ρούχα τους δεν έλειωσαν, ούτε τα πόδια τους πριστήκαν. Στην εξουσία τους παρέδωσες βασίλεια και λαούς, χώρες που συνορεύανε με τη δική τους. Κυρίεψαν τη χώρα του Σιχών, βασιλιά της Εσεβών, και τη χώρα του Ογ, βασιλιά της Βασάν. Τους έδωσες παιδιά πολλά σαν τ' άστρα του ουρανού και τα οδήγησες στη Χαναάν, που είχες προστάξει τους πατεράδες τους να πάνε να την κατακτήσουν. Οι γη τους μπήκαν και την πήρανε δική τους. Της χώρας τους κατοίκους τους Χαναναίους τους υποχρέωσες αυτούς να υποταχθούν και τους παρέδωσες στην εξουσία τους τους βασιλιάδες τους και τους λαούς της χώρας για να τους μεταχειριστούν όπως ήθελαν. Κατέλαβαν οχυρωμένες πόλεις, εδάφη έφορα. Σπίτια αποκτήσανε γεμάτα πλούτη με έτοιμα πηγάδια ανοιγμένα, αμπέλια και λιοστάσια και άφθονα δέντρα καρποφόρα. Φάγανε και χορτάσανε, παχύνανε και ζήσαν πλωσιοπάροχα από την πολλή σου καλοσύνη. Και με όλα αυτά, απήθησαν και σήκωσαν παντιέρα εναντίον σου. Αγνόησαν τον νόμο σου και τους προφήτες σου που τους συμβούλευαν να επιστρέψουν σε σένα. Αυτοί τους σκότωσαν. Τέτοια σου έδειξαν μεγάλη ασέβεια.
Τότε στην εξουσία των εχθρών τους τους παρέδωσες και αυτοί τους καταδυναστέψανε. Στον καιρό της θλίψης τους σε σένα κράξαν για βοήθεια και εσύ τους άκουσες εκεί στον ουρανό και από τη μεγάλη σου ευσπλαχνία ελευθερωτές τους έστειλες που τους γλιτώσαν από την εξουσία των εχθρών τους. Αλλά μόλις ησύχασαν από την καταπίεση έπραξαν πάλι ό,τι σε δυσαρεστεί. Τότε τους εγκατέλειψες στην εξουσία των εχθρών τους και εκείνοι τους υπέταξαν. Και όταν πάλι φώναξαν σε σένα για βοήθεια, εσύ τους άκουσες από τον ουρανό και με το ελαιό σου πολλές φορές τους ελευθέρωσες. Τους παρακίνησες στον νόμο σου να αρχίσουν πάλι να υπακούν. Αυτοί όμως αλαζονεύτηκαν. Δεν άκουσαν τις εντολές σου και παραβήκαν τα προσταγματά σου, που ωστόσο δίνουν ζωή σε αυτόν που τα εκτελεί. Αδιαφόρησαν. Πάντα οι ισχυρογνώμονες αρνήθηκαν να σε υπακούσουν. Εσύ για πολλά χρόνια τους ανέχθηκες και τους συμβούλευσες με τους προφήτες σου, που τους μιλούσε το δικό σου πνεύμα, και πάλι όμως αυτοί δεν άκουσαν. Γι' αυτό και τους παρέδωσες στην εξουσία ξένων λαών. Μα από τη μεγάλη σου αγάπη δεν άφησες τελείως να αφανιστούν και δεν τους εγκατέλειψες, γιατί είσαι σπλαχνικός Θεός, γεμάτος καλοσύνη. Και τώρα, Θεέ μας, Θεέ μεγάλε, Θεέ ισχυρέ και φοβερέ, εσύ που αξιόπιστα τηρείς τη διαθήκη σου και εκδηλώνεις την αγάπη σου, μην παραβλέψεις ανασήμαντες όλες εκείνες τις ταλαιπωρίες που βρήκανε εμάς, τους βασιλιάδες μας, τους αρχοντές μας, τους ιερείς μας, τους προφήτες μας, τους προγόνους μας, όλο το λαό σου, από την εποχή που μας καταπίεζαν οι βασιλιάδες της Ασσυρίας μέχρι και σήμερα. Με όλα βέβαια αυτά που μας βρήκανε, εσύ δίκαια μας τιμώρησες. Αποδείχθηκες αξιόπιστος ενώ εμείς αμαρτήσαμε. Οι βασιλιάδες μας, οι άρχοντές μας, οι ιερείς μας και οι πρόγονοί μας δεν τήρησαν τον νόμο σου και αδιαφορήσαν για τις εντολές σου και τις νουθεσίες σου. Ακόμα και όταν έγιναν βασίλειο, παρόλη τη μεγάλη καλοσύνη που τους έδειξες και την ευρύχωρη και αφορή χώρα που τους παραχώρησες, αυτοί δεν σε λατρέψανε ούτε παράτησαν τα έργα τους τα φαύλα. Έτσι σήμερα εμείς είμαστε δούλοι. Δούλοι μέσα στην ίδια του τη χώρα που είχες δώσει στους προγόνους μας για να απολαύσουν τους καρπούς και τα αγαθά της. Τώρα η άφθονη παραγωγή της πάει στους βασιλιάδες που σε αυτούς μας υπέταξες εσύ γιατί αμαρτήσαμε. Αυτοί εξουσιάζουν και εμάς τους ίδιους, το ίδιο με τα κτίνη μας, κατά πως αυτοί θέλουν και σε βαθιά βρισκόμαστε απόγνωση. Νεεμίας κεφάλαιο 10. Συμφωνία του λαού για την τήρηση του νόμου. Εξαιτίας όλων αυτών των γεγονότων, εμείς ως λαός Ισραήλ συνάπτουμε επίσημη γραπτή συμφωνία και σε αυτήν βάζουν την υπογραφή τους οι άρχοντές μας, οι λεβίτες μας και οι ιερείς μας. Οι πρώτοι που υπέγραψαν ήταν ο κυβερνήτης Νεεμίας, γιος του Χαχαλία και ο Σεδεκίας. Ακολουθούν οι ιερείς Σεραΐας, Αζαρίας, Ιερεμίας, Πασχούρ, Αμαρίας, Μαλκίας, Χατούς, Σεβανίας, Μαλούχ, Χαρίμ, Μεριμόθ, Οβαδίας, Δανιήλ, Γινεθών, Βαρούχ, Μεσουλάμ, Αβιά, Μιαμίν, Μααζίας, Βιλγάη και Σεμαΐας. Ακολουθούν οι Λεβίτες. Ιησούς γιος του Σεβανία, Βινού οι απόγονους του Χεναδάδ, ο Καδμίλ και οι συγγενείς τους. Σεβανίας, Οδίας, Κελιτά, Πελαΐας, Χανάν, Μιχά, Ρεχόβ, Χασαβίας, Ζακούρ, Σερεβίας, Σεβανίας, Οδίας, Βανί και Βενινού. Και έπειτα οι άρχοντες του λαού, Φαρός, Φαχαθμοάβ, Ελάμ, Ζατού, Βανί, Βουνί, Ασγάδ, Βεβαΐ, Αδωνίας, Βιγβαΐ, Αδίν, Ατέρ, Εζεκίας, Αζούρ, Οδίας, Χασούμ, Βεσαΐ, Χαρίφ, Αναθώθ, Νεβαΐ, Μαγπίας, Μεσουλάμ, Μεσεζεβίλ, Σαδόκ, Ιαδουά, Παλατίας, Χανάν, Αναΐας, Οσιέ, Ανανίας, Χασούβ, Αλοχής, Πιλεχά, Σοβέκ, Ρεχούμ, Χασαβνά, Μαασεΐας, Αχιά, Χανάν, Ανάν, Μαλούχ, Χαρίν και Βάνα. Το περιεχόμενο της δεσμεύσεως. Με αυτούς ενώθηκαν όλος ο υπόλοιπος λαός, ιερείς, λεβίτες, θυρωροί, ψάλτες, υπηρέτες του νόμου και όλοι εμείς που είχαμε μείνει αποχωρισμένοι από τους ξένους λαούς εκείνης της χώρας στη διάρκεια της αιχμαλωσίας,
για να είμαστε αφοσιωμένοι στον νόμο του Θεού, μαζί με τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας, όσα ήταν σε ηλικία που μπορούσαν να μάθουν και να καταλάβουν. Μαζί με τους συγγενείς μας, τους προκρήτους, ορκιστήκαμε με ποινή την κατάρα, να βαδίζουμε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού που μας τον έδωσε με τον Μωυσή, το δούλο του, και να τηρούμε προσεκτικά όλες τις εντολές του Κυρίου μας, τα προστάγματά του και τους νόμους του. Δεν θα δώσουμε τις θυγατέρες μας στους λαούς αυτής εδώ της χώρας, ούτε θα πάρουμε τις θυγατέρες τους για γυναίκες στους γιους μας. Και αν οι λαοί της χώρας φέρουν να πουλήσουν εμπορεύματα ή οτιδήποτε τρόφιμα, και είναι μέρα Σάββατο ή οποιαδήποτε άλλη Αγία μέρα, εμείς δεν θα αγοράσουμε από αυτούς. Κάθε 7ο έτος θα τηρούμε την αγρανάπαυση και θα παρετούμαστε από την ίσπραξη οποιοδήποτε χρέους. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να συνεισφέρουμε κάθε χρόνο 1/3 του σύκλου χρυσάφι για τα έξοδα λειτουργίας του Ναού του Θεού μας. Για τους άρτους της προθέσεως, τις καθημερινές προσφορές των σιτηρών, για τα ολοκαυτώματα, τις θυσίες, για τα Σάββατα και τις νομινίες ή για τις άλλες επίσημες γιορτές. Τις διάφορες ιερές προσφορές και τις θυσίες εξιλέωσης που προσφέρουν οι Ισραηλίτες, δηλαδή για κάθε εργασία που συντελείται στο Ναό του Θεού μας. Επίσης εμείς οι ιερείς, οι Λεβίτες και ο υπόλοιπος λαός βάλαμε κλήρο για να καθοριστεί ποιες από τις συγγένειές μας και σε ποιες εποχές του χρόνου θα φροντίζουν να προμηθεύουν ξύλα το Ναό του Κυρίου του Θεού μας για να ανάβουν το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας, όπως είναι γραμμένο στο νόμο. Αναλάβαμε ακόμα την υποχρέωση να φέρνουμε κάθε χρόνο στο Ναό του Κυρίου τα πρωτογεννήματα των χωραφιών μας και των οποροφόρων δέντρων μας. Επίσης, θα φέρνουμε στο Ναό του Θεού μας τους ιερείς που υπηρετούν εκεί, τους πρωτότοκους γιους μας και τα πρωτογέννητα των κτηνών μας, των βοδιών μας και των γεδοπροβάτων μας, όπως είναι γραμμένο στο νόμο. Ακόμη θα φέρνουμε στους ιερείς, στα παραοικοδομήματα του Ναού του Θεού μας, το πρώτο ζυμάρι από τα πρώτα σιτάρια μας και τις συνεισφορές μας από τους καρπούς των δέντρων, από το κρασί και από το λάδι. Τέλος θα φέρνουμε το 1/10 της συγκομιδής των χωραφιών μας στους Λεβίτες, γιατί αυτοί είναι προσωπικά υπεύθυνοι να μαζεύουν τη δεκάτη σε όλες τις αγροτικές πόλεις μας. Ένας ιερέας, απόγονος του Άρων, θα συνοδεύει τους Λεβίτες όταν αυτοί θα μαζεύουν τη δεκάτη. Οι Λεβίτες θα φέρνουν το 1/10 της δεκάτης στις αποθήκες του Ναού του Θεού μας. Οι Ισραηλίτες και οι Λεβίτες θα φέρνουν τις προφορές του σιταριού, του κρασιού και του λαδιού στα παραοικοδομήματα του ναού, όπου φυλάσσονται τα σκεύη του θυσιαστηρίου και μένουν οι ιερείς που έχουν υπηρεσία, οι θυρωροί και οι ψάρτες. Έτσι δεν θα παραμελούμε το Ναό του Θεού μας. Νεεμίας, κεφάλαιο 1/10. Κατάλογος αυτών που εγκαταστάθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Οι αρχηγοί του λαού εγκαταστάθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Από τον υπόλοιπο λαό ορίστηκαν με κλήρωση μία στις 10 οικογένειες να εγκατασταθεί στην Ιερουσαλήμ, την Αγία Πόλη, ενώ τα 9/10 των οικογενειών θα έμεναν στις άλλες πόλεις. Ο λαός επένεσε ιδιαίτερα όλους όσοι προσφέρθηκαν με τη θέλησή τους να κατοικήσουν στην Ιερουσαλήμ. Οι αρχηγοί της επαρχίας εγκαταστάθηκαν στην Ιερουσαλήμ, ενώ οι άλλοι Ισραηλίτες, οι ιερείς, οι Λεβίτες, οι υπηρέτες του ναού και οι απόγονοι των δούλων του Σολομώντα εγκαταστάθηκαν στις πόλεις της Ιουδαίας, καθένας στην πόλη του και στην ιδιοκτησία του. Μερικοί ωστόσο από τους απογόνους του Ιούδα και του Βενιαμίν εγκαταστάθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Από τους απογόνους του Ιούδα ήταν ο Αθαΐας, γιος του Ουζία, απόγονος κατευθείαν ανιούσα γραμμή, τον Ζαχαρία, Αμαρία, Σεφατία, Μααλαλεήλ και Φαρές, γιου του Ιούδα. Επίσης ο Μαασίας, γιος του Βαρούχ και εγγονός του Κολχοζέ, απόγονος κατευθείαν ανιούσα γραμμή, τον Χαζαΐα, Αδαΐα, Ιωιαρίβ, Ζαχαρία και Σιλονί, γιου του Ιούδα. Όλοι οι απόγονοι του Φαρές που ζούσαν στην Ιερουσαλήμ ήταν 468 αξιόλογοι άντρες. Από τους απογόνους του Βενιαμίν ήταν ο Σαλού, γιος του Μεσουλάμ. Οι άλλοι του πρόγονοι κατευθείαν ανιούσα γραμμή ήταν η Ιουάδ, Πεδαΐας, Κολαΐας, Μαασεΐας, η Θιήλ και η Εσαΐας. Μαζί με αυτόν ήταν ο Γαβαΐ και ο Σελαΐ, συνολικά 928 Βενιαμινίτες. Ο Ιωήλ, γιος του Ζιχρή, ήταν αρχηγός αυτής της ομάδας και ο Ιούδας, γιος του Σενουά, ήταν βοηθός του αρχηγού της πόλης. Από τους ιερείς ήταν ο Ιαδαΐας, γιος του Ιωιαρίβ, ο Ιαχίν και ο Σεραΐας που ήταν υπεύθυνος του Ναού του Θεού και γιος του Χελκία, απόγονος κατευθείαν ανιούσα γραμμή, τον Μεσουλάμ, Σαδόκ, Μεραϊόθ και Αχιτούβ. Μαζί με αυτούς ιερείς ήταν και 822 συγγενείς τους που έκαναν τις εργασίες του ναού. Επίσης ο Αδαΐας, γιος του Ιεροχάμ,
απόγονος κατευθείαν ανιούσα γραμμή των Πελαλία, Αμσή, Ζαχαρία, Πασχούρ και Μαλκία, μαζί με 242 συγγενείς του, αρχηγούς οικογενειών. Επίσης ο Αμασαΐ, γιος του Αζαρεήλ, απόγονος του Αχζαΐ, μασιλεμώθηκε ημέρ μαζί με 128 γενναίους στρατιώτες συγγενείς του. Αρχηγός τους ήταν ο Ζαβδίλ, γιος του Αγεδολήμ. Από τους Λεβίτες ήταν ο Σεμαΐας, γιος του Χασούβ, απόγονος των Αζρικάμ, Χασαβία και Βουνί. Από τους επικεφαλείς των Λεβιτών, ο Σαβεθάη και ο Ιωζαβάδ ήταν υπεύθυνοι για τις εξωτερικές εργασίες του Ναού του Θεού. Επίσης ο Ματανίας, γιος του Μιχά, απόγονος των Ζαβδί και Ασάφ. Ο Ματανίας ήταν υποχρεωμένος να αρχίζει τα άσματα των ευχαριστειών την ώρα της προσευχής και ο Βακβουκίας, συγγενής του Ματανία, ήταν βοηθός του. Τέλος ο Αβδά, γιος του Σαμουά, απόγονος του Γαλάλ και του Ιεδουθούν. Όλοι οι Λεβίτες που βρίσκονται στην Αγία Πόλη ήταν 284. Φιρορή ήταν ο Ακούβ και ο Ταλμών μαζί με τους συγγενείς τους που φύλαγαν σκοπιά στις πύλες του ναού, συνολικά 172 άτομα. Οι υπόλοιποι Ισραηλίτες, οι ιερείς και οι Λεβίτες, ζούσαν διάσπαρτοι στις πόλεις της Ιουδαίας, καθένας στην ιδιοκτησία του. Οι υπηρέτες του ναού ζούσαν στη συνοικία της Οφίλ. Επικεφαλής τους ήταν ο Σιχά και ο Γισπά. Επικεφαλής των Λεβιτών στην Ιερουσαλήμ ήταν ο Ουζή, γιος του Βανί και απόγονος κατευθείαν ανιούσα γραμμή των Χασαβία, Ματανία και Μιχά. Ήταν ψάλτης, μέλος της συγγένειας του Ασάφ, η οποία ήταν υπεύθυνη για τη λατρευτική υπηρεσία στο Ναό του Θεού. Η μουσική υπάγονταν σε μια παλαιά βασιλική διάταξη και σε ορισμένες ρυθμίσεις σχετικά με τα καθήκοντα της κάθε μέρας. Ο Πεθαχίας, γιος του Μασαζαλεήλ και απόγονος του Ζεράχιου του Ιούδα, εκπροσωπούσε για κάθε υπόθεση το λαό του Ισραήλ στην αυλή του βασιλιά της Περσίας. Τόποι εγκατάστασης έξω από την Ιερουσαλήμ. Στις παρακάτω πόλεις εγκαταστάθηκαν μερικοί της φυλής Ιούδα, Κυριά Θαρβά και τα προάστιά της, Διβών και τα προάστιά της, η Εκαυσεήλ και τα περιοχωρά της, η Ισού, Μολαδά, Βεθ Παλέτ, Χασάρ Σουάλ, Βέρ Σεβά και τα προάστιά τους, Σικλάγ, Μεκονά και τα προάστιά τους, Εν Ριμών, Σορεά, Ιαρμούθ, Ζανοάχ, Αδουλάμ και τα χωράφια τους, Λαχής και τα περιχωρά της, Αζεκά και τα προάστιά της. Έτσι όλοι αυτοί εγκαταστάθηκαν στην περιοχή από τη Βέρ Σεβά ως την κοιλάδα Ενόμ. Η τόπη εγκατάσταση ορισμένων της φυλής Βενιαμίν ήταν οι πόλεις. Γεβά, Μιχμάς, Γε, Βεθήλ και τα περιχωρά τους. Αναθόθ, Νόβ, Ανανία, Ασόρ, Ραμάθ, Γιταΐμ, Χαδίδ, Σεβοΐμ, Νεβαλάτ, Λόδ, Ονό και η κοιλάδα των τεχνητών. Μερικές ομάδες Λεβιτών έφυγαν από την Ιουδαία και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της φυλής Βενιαμίν. Νεεμίας, κεφάλαιο 12. Κατάλογος των ιερέων και των Λεβιτών. Οι ιερείς και οι Λεβίτες που γύρισαν από την εχμαλωσία με τον Ζωροβάβελ, γιο του Σαλαφίλ και τον Ιησού, ήταν οι ιερείς: Σεραΐας, Ιερεμίας, Έσδρας, Αμαρίας, Μαλούχ, Χατούς, Σεχανίας, Ρεχούμ, Μερεμόθ, Ιδό, Γινεθών, Αβιά, Μιαμίν, Μααζίας, Βελγά, Σεμαΐας, Ιωαρίβ, Ιεδαΐας, Σαλού, Αμόκ, Χελκίας και Ιεδαΐας. Την εποχή του Ιησού όλοι αυτοί ήταν αρχηγοί των ιερέων και των Λεβιτών. Λεβίτες: Ιησούς, Βινούι, Καδμίλ, Σερεβίας, Ιούδας και Ματανίας, που μαζί με τους άλλους συγγενείς του ήταν υπεύθυνος για τα άσματα των ευχαριστειών. Επίσης οι Βακβουκίας και Ουνί, συγγενείς τους που εκτελούσαν τα καθήκοντά τους κοντά σε εκείνους. Ο Ιησούς απέκτησε τον Ιωακίμ, ο Ιωακίμ τον Ελιασίβ και ο Ελιασίβ τον Ιωαδά. Ο Ιωαδά απέκτησε τον Ιωνάθαν και ο Ιωνάθαν τον Ιαδουά. Η αρχηγή ιερατικών συγγενειών. Την εποχή που αρχιερέας ήταν ο Ιωακίμ, αρχηγοί ιερατικών συγγενειών ήταν οι παρακάτω ιερείς. Τις συγγένειες του Σεραΐα ο Μεραΐας, του Ιερεμία ο Ανανίας, του Έσδρα ο Μεσουλάμ, του Αμαρία ο Ιωχανάν, του Μελιχού ο Ιωνάθαν, του Σεβανία ο Ιωσήφ, του Χαρίμ ο Αδνά, του Μεραϊώθ ο Χελκαΐ, του Ιδό ο Ζαχαρίας, του Γινεθών ο Μεσουλάμ, του Αβιά ο Ζιχρή, του Μινιαμίν ένας απόγονος του Μααδία ο Πιλτάι, του Βιλγά ο Σαμουά, του Σεμαΐα ο Ιωνάθαν, του Ιωαρίβ ο Ματαναΐ, του Ιεδαΐα ο Ουζή, του Σαλαΐ ο Καλαΐ, του Αμόκ ο Έβερ,
του Χελκία ο Χασαβίας και του Εδαία ο Ναθαναήλ, την εποχή των αρχιερέων Ελιασίβ, Ιωαδά, Ιωχανάν και Ιαδωά, υπήρχε κατάλογος αρχηγών των Λεβιτικών και των Ιερατικών συγκοινιών, μέχρι που βασιλιάς της Περσίας έγινε ο Δάριος. Οι αρχηγοί των Λεβιτικών συγκοινιών όμως ήταν γραμμένοι στο βιβλίο των Χρονικών, μόνον ως τις μέρες του Ιωχανάν εγγονού του Ελιασίβ. Αρχηγοί των Λεβιτών ήταν οι Χασαβίας, Σερεβίας, Ιησούς, Βινούι, Καδμίλ και οι συγγενείς τους, που στέκονταν στο ναό απέναντί τους για να αναπέμπουν δοξολογίες και ευχαριστίες, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει ο Δαβίδ ο άνθρωπος του Θεού. Οι Ματανίας, Βακβουκίας, Οβαδίας, Μεσουλάμ, Ταλμών και Ακούβ ήταν θηρωροί που φύλαγαν σκοπιά στις αποθήκες που βρίσκονταν πλάι στις πύλες του ναού. Όλοι οι παραπάνω εκτελούσαν την υπηρεσία τους στην εποχή του Ιωακήμ, γιου του Ιησού και εγγονού του Ιωσαδάκ, και την εποχή του κυβερνήτη Νεεμία και του Έσδρα, που ήταν ιερέας και γνώστης του νόμου. Τα εγγένεια του τείχους της πόλης. Όταν επρόκειτο να γίνουν τα εγγένεια του τείχους της Ιερουσαλήμ, αναζήτησαν σε όλη τη χώρα τους Λεβίτες, για να τους φέρουν στην Ιερουσαλήμ και να γιορτάσουν τα εγγένεια, με λαμπρότητα και με ευχαριστήριους ύμνους, που θα τους συνόδευαν κύμβαλα, άρπες και λύρες. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι λεβιτικές συγγένειες των ψαλτών από τα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, όπου είχαν χτίσει δικά τους χωριά, και επίσης από τα χωριά των ετοφαθητών από τη Βέθ Γιλγάλ και από τις περιοχές της Γεβά και της Ασμαβέθ. Έπειτα οι ιερείς και οι λεβίτες εξαγνίστηκαν και εξάγνησαν και το λαό, τις πύλες και το τείχος της πόλης. Έπειτα εγώ ανέβασα πάνω στο τείχος τους άρχοντες της Ιουδαίας και τους έβαλα επικεφαλής δύο μεγάλων ομάδων ψαλτών, που θα παρήλαυναν γύρω από την πόλη, ψάλλοντας ευχαριστίες. Η μία ομάδα προχώρησε στην κορυφή του τείχους προς τα δεξιά και συνέχισε προς την πύλη της Κοπρίας. Μετά από τους χοροδούς ανέβηκε ο Σαΐας και η μισή από τους άρχοντες της Ιουδαίας, και μετά οι Αζαρίας, Έσδρας, Μεσουλάμ, Ιούδας, Βενιαμίν, Σεμαΐας, Ιερεμίας και επίσης μερικοί ιερείς με σάρπιγγες. Ο Ζαχαρίας, γιος του Ιωνάθαν και απόγονος, κατευθείαν ανιούσα γραμμή τον Σεμαΐα, Ματανία, Μιχαΐα, Ζακούρ και Ασάφ. Και ακολουθούσαν οι συγγενείς του Σεμαΐας, Αζαρεήλ, Μιλαλαΐ, Γιλαλαΐ, Μαΐ, Ναθαναήλ, Ιούδας και Ανανί με τα μουσικά όργανα που είχε κατασκευάσει ο Δαβίδ ο άνθρωπος του Θεού. Ο γραμματέας Έσδρας βάδιζε μπροστά από αυτούς. Όταν έφτασαν κοντά στην πύλη της πηγής, ανέβηκαν τα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στην πόλη Δαβίδ. Πέρασαν τα ανάκτορα του Δαβίδ και ξαναγύρισαν στο τείχος στην πύλη των υδάτων, ανατολικά της πόλης. Η δεύτερη ομάδα των ψαλτών προχώρησε ψάλλοντας και αυτοί ευχαριστίες προς τα αριστερά πάνω στο τείχος. Την ακολούθησα κι εγώ με τη συνοδεία του άλλου μισού του λαού. Περάσαμε κοντά από τον πύργο των φούρνων, προς ένα σημείο όπου το τείχος φαρδένει. Συνεχίσαμε πάνω από την πύλη του Εφραήμ, μετά από την παλαιά πύλη και μετά από την πύλη των Ιχθείων. Έπειτα περάσαμε από τον πύργο του Ανανεήλ και τον πύργο των Εκατό. Περάσαμε την προβατική πύλη και φτάσαμε στην πύλη της Φρουράς. Έτσι οι δύο ομάδες των ψαλτών έφτασαν στην περιοχή του ναού του Θεού. Εκεί σταμάτησα κι εγώ και οι αξιωματούχοι που με συνόδευαν. Ήταν οι ιερείς Ελιακήμ, Μαασεΐας, Μινιαμίν, Μιχαΐας, Ελιοεναΐ, Ζαχαρίας, Ανανίας, οι οποίοι έπαιζαν τις σάλπιγγες. Επίσης ήταν εκεί οι Μαασεΐας, Σεμαΐας, Ελεάζαρ, Ουζή, Ιωχανάν, Μαλκίας, Ελάμ και Εζέρ, καθώς και οι ψάλτες οι οποίοι με τη διεύθυνση του Ιεζραΐα έψαλαν με δυνατή φωνή. Εκείνη τη μέρα προσφέρθηκαν πάρα πολλές θυσίες σε ατμόσφαιρα γιορταστική, γιατί ο Θεός είχε δώσει μεγάλη χαρά στο λαό. Στην Ιερουσαλήμ γυναίκες και παιδιά χαίρονταν τόσο που οι πανηγυρισμοί τους ακούγονταν από πολύ μακριά. Οι εισφορές για τους ιερείς και τους λεβίτες. Την ίδια εκείνη μέρα διορίστηκαν άντρες να επιβλέπουν τους χώρους στο ναό, όπου αποθηκεύονταν οι προσφορές των πρωτογεννημάτων και της δεκάτης. Αυτοί ανέλαβαν να συγκεντρώνουν εκεί τη συγκομιδή που παραγόταν από τα χωράφια της κάθε πόλης, την οποία ο νόμος όριζε να δίνεται στους ιερείς και στους λεβίτες. Ο Ιουδαϊκός λαός ήταν ευχαριστημένοι από τους ιερείς και τους λεβίτες, γιατί αυτοί εκτελούσαν την υπηρεσία του Θεού τους στο ναό και έκαναν τις τελετουργίες των καθαρισμών. Οι ψάλτες και οι θηρωροί ενεργούσαν κι αυτοί σύμφωνα με τις οδηγίες του Δαβίδ και του γιού του, του Σολομώντα. Ήδη από πολύ παλιά, από τις μέρες του Δαβίδ και του Ασάφ, οι επικεφαλείς ψαλτών είχαν τη διεύθυνση των δοξαστικών και των ευχαριστήριων ύμνων. Την εποχή του Ζωροβάβελ και του Νεεμία, όλοι οι Ισραηλίτες έφερναν προσφορές για τους ψάλτες και τους θηρωρούς, σύμφωνα με τις καθημερινές τους ανάγκες. Επίσης ξεχώριζαν για τους Λεβίτες
τις ιερές προσφορές και οι Λεβίτες έδιναν στους ιερείς, απογόνους του Άρων, το μερίδιο που τους ανήκε. Νεεμίας, κεφάλαιο 13. Μεταρρυθμίσεις του Νεεμία. Εκείνη την ημέρα διάβασαν από το βιβλίο του νόμου του Μωυσή, δυνατά για να ακούει ο λαός. Εκεί βρήκαν γραμμένο ότι οι Αμμονίτες και οι Μωαβίτες δεν πρέπει ποτέ να γίνουν δεκτοί στη συγκέντρωση του Θεού, γιατί και εκείνοι στο παρελθόν δεν είχαν δεχτεί να προσφέρουν στους Ισραηλίτες τροφή και νερό. Αντίθετα, μάλιστα, οι Μωαβίτες πλήρωσαν το Βαλάμ να έρθει και να καταραστεί το λαό του Ισραήλ. Ο Θεός μας όμως μετέτρεψε τότε την κατάρα σε ευλογία. Όταν ο λαός άκουσε αυτή τη διάταξη του νόμου, έδιωξαν από την κοινότητά τους όλους τους ξένους. Ο ιερέας Ελιασίβ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τα παραοικοδομήματα του ναού του Θεού, συνδεόταν από πολύν καιρό με τον Τοβία. Του είχε μάλιστα διαθέσει και ένα ευρύχωρο δωμάτιο στα παραοικοδομήματα, το οποίο προηγουμένως ήταν αποθήκη των συντηρών που προορίζονταν για τις θυσίες. Επίσης εκεί φυλάσσονταν το λιβάνι και τα ιερά σκεύη, καθώς και η δεκάτη του σιταριού, του κρασιού και του λαδιού, που σύμφωνα με την εντολή προορίζονταν για τροφή των Λεβιτών, των ψαλτών και των θυρωρών του ναού. Εκεί φυλάσσονταν και οι συνεισφορές για τους ιερείς. Ενώ συνέβαιναν αυτά, εγώ έλειπα από την Ιερουσαλήμ. Είχα πάει στον Αρταξέρξη, βασιλιά της Βαβυλώνας, κατά το 32ο έτος της βασιλείας του. Αλλά μετά από λίγο του ζήτησα άδεια και επέστρεψα στην Ιερουσαλήμ. Εκεί έμαθα το κακό που είχε κάνει ο Ηλιασίβ για χάρη του Τοβία, παραχωρώντας το ένα δωμάτιο στην αυλή του ναού του Θεού. Δυσαρεστήθηκα πολύ με αυτό και πήγα και πέταξα όλα τα πράγματα του Τοβία έξω από το δωμάτιο στο δρόμο. Έπειτα διέταξα και καθάρισαν προσεκτικά το δωμάτιο και ξανάφεραν εκεί τα σκεύη του ναού του Θεού, το λιβάνι και τα σιτηρά για τις προσφορές. Επίσης πληροφορήθηκα ότι δεν είχαν δοθεί στους Λεβίτες τα μερίδια της τροφής τους και έτσι αυτοί και οι ψάλτες που εργάζονταν στο ναό είχαν φύγει και καλλιεργούσαν καθένα στο χωράφι του. Τότε επέπληξα τους αξιωματούχους που είχαν εγκαταλείψει έτσι το ναό του Θεού. Συγκέντρωσα τους Λεβίτες και τους ψάλτες και τους εγκατέστησα πάλι στις θέσεις τους. Τότε όλοι οι Ιουδαίοι έφεραν τη δεκάτη του σιταριού, του κρασιού και του λαδιού στις αποθήκες. Και τοποθέτησα υπεύθυνους στις αποθήκες τον ιερέα Σελεμία, τον γραμματέα Σαδόκ και τον Λεβίτη Πεδαΐα. Για βοηθό τους διόρισα τον Χανάν, γιο του Ζακούρ και εγγονό του Ματανία, γιατί αυτοί θεωρήθηκαν έμπιστοι. Έργο τους ήταν να μοιράζουν τις προσφορές στους συναδέλφους τους. Θυμήσουμε, Θεέ μου, γι' αυτό και μη λησμονήσεις ότι καλό έκανα από αγάπη για τον ναό του Θεού μου και για τις τελετουργίες που πρέπει να γίνονται εκεί. Εκείνο τον καιρό είδα στην Ιουδαία κάποιους να πατούν στα φύλλα στα πατητήρια το Σάββατο. Κάποιοι άλλοι μετέφεραν δεμάτια σιτάρι και τα φόρτωναν στα γαϊδούρια, καθώς και κρασί, στα φύλλα και σίκα και κάθε είδους εμπορεύματα και τα έφερναν στην Ιερουσαλήμ. Τότε τους έκανα παρατήρηση σχετικά με την ημέρα που πουλούσαν τις πραμάτιες τους. Οι τύριοι που έμεναν στην Ιερουσαλήμ έφερναν εκεί ψάρια και διάφορα άλλα εμπορεύματα και τα πουλούσαν το Σάββατο στους Ιουδαίους. Τότε επέπληξα τους άρχοντες της Ιουδαίας και τους είπα: «Τι είναι αυτό το κακό που κάνετε και μολύνετε την ημέρα του Σαββάτου? Τα ίδια έκαναν και οι προγονείς σας και ο Θεός μας προξένησε όλο αυτό το κακό σε εμάς και στην πόλη. Και εσείς τώρα μολύνετε το Σάββατο και επισύρετε έτσι περισσότερη οργή Θεού πάνω στους Ισραηλίτες». Διέταξα λοιπόν να κλείνουν οι πύλες της Ιερουσαλήμ μόλις άρχιζε να σκοτεινιάζει πριν το Σάββατο και να μην ανοίγονται προτού περάσει το Σάββατο. Τοποθέτησα και μερικούς από τους συνεργάτες μου επόπτες στην πύλη, ώστε κανείς να μην διακινεί εμπορεύματα μέρα Σάββατο. Έτσι, μία ή δύο φορές οι έμποροι και οι πολιτές των διαφόρων εμπορευμάτων διανυκτέρευσαν έξω από την Ιερουσαλήμ. Τους επέπληξα όμως. «Γιατί διανυκτερεύετε μπροστά στους τοίχους?» τους είπα. «Αν το επαναλάβετε, θα σας συλλάβω». Από τότε δεν ξανάρθαν μέρα Σάββατο. Έπειτα διέταξα τους Λεβίτες να εξαγνίζονται πριν πάνε να φυλάξουν τις πύλες της πόλης για να διατηρούν αγία την ημέρα του Σαββάτου. Θυμήσουμε, Θεέ μου, επίσης και γι' αυτό, και σπλαχνίσουμε, αφού τόσο μεγάλη είναι η αγάπη σου. Επίσης εκείνη την εποχή διαπίστωσα ότι υπήρχαν Ιουδαίοι που είχαν παντρευτεί γυναίκες από την Ασδόδ, την Αμνών και τη Μωάβ. Τα μισά από τα παιδιά τους μιλούσαν τη γλώσσα της Ασδόδ, τα άλλα μιλούσαν τη γλώσσα κάποιου από τους άλλους ξένους λαούς, αλλά κανένα δεν μπορούσε πια να μιλήσει τα εβραϊκά. Γι' αυτό μάλωσα μαζί τους, τους καταράστηκα, χτύπησα μάλιστα μερικούς από αυτούς, ξερίζωσα τα μαλλιά τους και τους υποχρέωσα να υποσχεθούν με όρκο στο Θεό ότι ούτε τα παιδιά τους, ούτε οι ίδιοι θα έρθουν ποτέ σε επιμιξία με ξένους. «Δεν αμάρτησε ο Σολομών ο βασιλιάς του Ισραήλ εξαιτίας τέτοιων γυναικών?» τους είπα. «Μέσα σε όλα τα έθνη δεν υπήρξε βασιλιάς σαν κι αυτόν. Ο Θεός τον αγαπούσε και τον έκανε βασιλιά σε όλο το Ισραήλ. Και όμως,
Ακόμα κι αυτόν ξένες γυναίκες τον έκαναν να αμαρτήσει. Δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν σε εσάς να διαπράξετε αυτή τη μεγάλη αμαρτία της απιστίας προς το Θεό, παίρνοντας ξένες γυναίκες. Ένας από τους γιους του Ιωαδά, εγγονός του αρχιερέα Ηλιασίβ, ήταν γαμπρός του Σανβαλάτ του Χωρονίτη. Γι' αυτό τον έδιωξα από την Ιερουσαλήμ. Μην τους ξεχάσεις όλους αυτούς, Θεέ μου, που βεβήλωσαν το αξίωμα της ιεροσύνης και τη διαθήκη που έκανες με τους ιερείς και τους Λεβίτες. Καθάρισα το λαό από όλα τα ξένα στοιχεία και επανέφερα σε ισχύ τις διατάξεις για τους ιερείς και τους Λεβίτες, προσδιορίζοντας τα ιδιαίτερα καθήκοντα του καθενός. Ακόμα πρόβλεψα για την προμήθεια των ξύλων στις καθορισμένες εποχές του χρόνου και για τις προσφορές των πρωτογεννημάτων. Θυμήσου το αυτό, Θεέ μου, και δείξε μου καλοσύνη.